Σήμερα έχουμε άλλη μια συζήτηση στο πλαίσιο του αυτόνομου σχολείου. Όπου το 1970 και μετά, η άνοδος της κυπριακής συνείδησης και του δικοινωτικού κινήματος. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας δύο πολύ καλούς φίλους, τον Κωστή, παιδευτικό και δημοσιογράφο και ακτιβιστή, και τον Αντρέα, κοινωνιολόγο. Νομίζω ότι έφταμε πολλά πράγματα, αλλά ήδη ξεκίνησε να μιλάτε, δεν ξέρω Κωστή, πρώτος τον λόγο. Στις 20 του Ιούλιο του 1974 κατατάχθηκα στο στρατό, φυσικά. Μαζί με μια εκατοστήν άλλα άτομα, επακετάραν μας με πολιτικά ρούχα και χωρίς όπλα στην αυλή μιας κλινικής. Δαμέ πίσω από το Ελένιο, νομίζω ήταν του Τάκη Γεωργίου, κάτι της ΕΔΕΚ. Η κλινική αυτή ήταν μευτική. Και ταυτόχρονα γεννιούνταν μωρά που εκλέασαν και ταυτόχρονα μπαίναν και πληγωμένοι που επεθανίσκασαν. Τι άκουε ανάκατε κραυγέ, εν πάση περιπτώσει. Και επέρασα τι τρεις μέρες του πολέμου, για με. Που τα άτομα που υπήρχαν για μένα, θυμούμε κάποιου άλλου, εκτό από τον συμμαθητή μου, τον Γιώργο τον Πιπονίδη, ο οποίο ήταν, α πούμε, ο μαθηματικό εγκέφαλο του σχολείου. Ελαφρώς αριστερός, φουρνάρης και εκείνος όπως και εγώ, και συμμαθητές είπαμε. Και αναλύσαμε την κατάσταση, τέλος πάντων, που ήταν αυτό το χάος που συνέβαινε γύρω μας δηλαδή. Περνούσαμε μέσα, ευκαίναμε μέσα από μια εβδομάδα συνεχούς φόβου την εβδομάδα του πραξικοπήματος. Και μπήκαμε σε μια άλλη σειρά εβδομάδων, άλλου πάλι φόβου τέλος πάντων. Και είναι καταθλιπτικό να φάσει πολύ καιρό, πολλές μέρες. Καταλήξαμε στο εξής. Πρώτον, ο Μακάριος έκαμε τα θάλασσα. Δεν έπρεπε να χαίρει της οποιασδήποτε εμπιστοσύνης των κυπριακών λαών. Και δεύτερον, το ΑΚΕΡ που υποστήριζε τον Μακάριον και εναπόθεσε τις ελπίδες αντίστασης στο πραξικόπημα στον Μακάριον, έκανε μια μεγάλη θρύβα. Αυτό το πράγμα για μένα ήταν μια επανάσταση στη σκέψη μου. Για να σας πω γιατί ήταν επανάσταση όμως, πρέπει να σας βάλω σε περίπου το πλαίσιο των τρόπων που σκέφτομαι δηλαδή. Γι' αυτό είμαι υποχρεωμένο να στραφώ λίγο πριν το 70, μέσα στην δεκαετία του 60, και να απαντήσω έμμεσα σε ορισμένα δημοσιεύματα στο Facebook που προσπαθούν να πούν ότι η ανεξαρτησιακή συνείδηση είναι συνείδηση ήττας. Μία φορά πριν 5-6-10 χρόνια μίλουν με τον Μακαρίτη, τον σύντροφο, τον φίλο, τον Παγιάτα και του είπα, κουβεντιάζοντας για τη δεκαετία του 60, ο Παγιάτας είναι καμιά δεκαρκά χρόνια πιο μεγάλος. Κουβεντιάζοντας για τη δεκαετία του 60, είπα του, ξέρεις, εμείς οι ανεξαρτησιακοί των γερών του σχολείου και λαλή μου στοπ, ελαλούσετε ανεξαρτησιακοί. Εγώ του φυσικά τι ελαλούσαν. Λέει μου, δεν θα σου πω εγώ ήταν που ελαλούσετε. Τέλος πάντων, υπονοούσε ο άνθρωπος ότι μετέφερα εικόνες, τα πιστεύω μου, του μέλλοντος, ενώ του μετά το 1974, ότι τα μετέφερα πίσω στη δεκαετία του 60. Λοιπόν, έτσι σκέφτηκα σοβαρά αυτό το θέμα και ο φίλος μου ο Παγιάδης είχε σοβαρό λάθος. Δυστυχώς ο φίλος μου Σοφοκλής λείπει που δάμε για οικογενειακούς λόγους, αλλιώς θα είχα και έναν ας πούμε μάρτυρα διότι είμαστε συμμαθητές και ευαδίσαμε πολιτικά μαζί. Τη δεκαετία του 60
όσοι εγκαταλείψαμε την ένωση, εν πάση περιπτώσει εγώ ήμουν ενωτικός στα 12 μέρη, γίνηκαν εξαρτησιακός ενάντια στους ενωτικούς. Ήμουν αθενωτικός δηλαδή. Προτιμούσαν εξαρτησία και όχι ένωση, και προτιμούσαν εξαρτησία όχι γιατί η ένωση ήταν ανέβη. Αλλά αυτό το πράγμα το οποίο έζησα εγώ μαζί με τους συμμαθητές μου, να τις πω ότι ήμουν και γραμματέας της ΠΕΟΜΑ Γλαντζάς, της νεολαίας του Βακέλα Γλαντζάς, με σύνα τα χρόνια. Άρα είχα μαζί μου, ας πούμε, γύρω στα 70, 80, 90 πλάτα, δεν θυμούμαι ακριβώς πώς που είμαστε στην Αγλαντζά, συν άλλοι που τα άλλα προάστια. Είμαστε δυνατή παράταξη στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, εν πάση περιπτώσει. Αισθανόμαστε ανεξαρτησιακοί, δεν ξέραμε αν είναι εφικτόν ή ανέφικτόν, δεν κάναμε τον τα κόλπα που κάνουν οι, έκαναν στο δημόσιο λόγο οι εφημερίδες και οι πολιτικοί. Και δεν αισθανόμαστε καθόλου περιθωριακοί. Και ο Άτλας Αγλαντζάς που έπαιζε μάπχαν και συναγόμαστε οι ομάδες που σας είπα, οι ποιόν και τα λοιπά, η μισή Αγλαντζά που τις έκαναν παρέντη ήταν ανεξαρτησιακοί άνθρωποι, δεν ήταν ενωτικοί. Είχαν εθνικισμό πάνω τους. Εγώ έπαιζα από τον ουρανό όταν έμαθα ότι το Αγγέλ ήταν ενωτικό, ως και μετά το 1974. Το οποίο έμαθα τη δεκαετία του 80. Αλλά μέσα στη δεκαετία του 60 σαν αγγελικός, ως το 68 αγγελικός, από το 68 έφυγε λόγω της Τσεχοσλοβακίας, αλλά παρέμεινα πάλι αγγελική περιφέρεια, διότι δεν είχε κάτι άλλο να πω. Αισθάνομαι ότι ο Βαγγέν ήταν ένας εξ ολοκλήρου φυσιολογικά ρολάς, ανεξαρτησιακός χώρος. Λοιπόν, επομένως υποστηρίζω ότι η ανεξαρτησιακή συνείδηση δεν ξέρω πώς μας γεννήθηκε εμάς, μπορούμε να το αναλύσουμε πώς γεννήθηκε η συνείδηση μας αυτή μέσα στη δεκαετία του 60. Μπορώ να σας πω όμως άμεσα ότι ήταν εναντίον των καθηγητών μου, παραδείγματος χάρη. Εναντίον της παιδείας που προλάμβανα. Θέλετε να σας πω μια εικόνα πολύ χαρακτηριστική. Είμαστε 48 μαθητές μέσα στην τάξη. Έκανε μας μάθημα ο Παπαφώτης, ο γνωστός, με το ένα χέρι. Και κάτι έλεγε, ένα θυμό ακριβώς που ήταν το θέμα, νομίζω είναι ιστορία μου έκανε. Και λέει, εξάλλου λέει, υπάρχει κανένας Έλληνας Κύπριος που είναι υπέρ της ανεξαρτησίας. Και είδε έτσι μέσα στην τάξη. Θωρώ το μάτι του στην άκρη της γωνιάς, πας στην έδρα και χρυλώνει ξαφνικά και θωρώ, παρακολουθώ την ευθεία και πέφτει το μάτι μου στο διπλανό πίσω το Γαβρία Γαβριλίδη, ο οποίος εκούμπαν το χέρι του πάει στο θρανίο και ήταν έτσι. Είπα σας ότι εγώ ήμουν σε μια θέση μετάβασης από την Ένωση στην Ανεξαρτησία με σύντιδες εποχές και από τη Χριστιανοσύνη στην Αθεία, διότι πήγαινε μαζί η Ελλάδα σε δίνω Χριστιανό, πριν την Χούντα φυσικά. Μιλούμε. Αρπάσει το ρε παιδιά που το τέλος της τάξης με το ανάμιση χέρι που είχε, δεν ξέρω πώς, μέσα στο νου μου το βλέπω τον Γαβρίαν να πετά εναερίως και να τον πετάσει έξω από την τάξη. Και να κλείνει την πόρτα πίσω. Το κοπελού είναι στράφηκε ύστερα από 2-3 μέρες αποβολής. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, επομένως εμείς είμαστε ως μαθητές που τα 14-15 μου που ξεκινώ να σκέφτομαι ότι βρω πολιτικά τέλος παντών, ήμουν ανεξαρτησιακός και πήγα στο Αγγέλ για εξαιτίας του Γαβρία για αγίον το Σερούι. Λοιπόν, επομένως τη δεκαετία του 60 την εζήσαμε η δική μου, το δικό μου το περιβάλλον ως ανεξαρτησιακή. Ως αγγελική περίπου
και με περίπου πάλι ως Μακαριακή, διότι ήταν παπάς. Είπαμε ότι όταν ξεκινάς να σκέφτεσαι ορθολογιστικά γίνεσαι και κατά γνώμη Μάθιος. Λοιπόν, επομένως στις 20 του Ιούλη του 1974 εκατέρευσε μπροστά στα μάτια μας όλο το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εγκινούμαστε, γίνοντας το Ακές, γίνοντας το Μακάρι. Και έπρεπε να ψαχτούμε αλλού. Που τσίνει τις ημέρες, θυμούμε λοιπόν ότι με κάποιον τρόπο έπαψα να θεωρώ ότι η συνεργασία της αριστεράς με την οποιοδήποτε προοδευτική δεξιά ήταν κάτι το σωστό. Επόμενη εικόνα που θα πιάσω είναι ο πίνακας της Τουρκοκύπριας που παρουσιάστηκε στην Πάφο και δείχνει τους πρόσφυγες μεταξύ άλλων, δηλαδή τους πρόσφυγες να φέρουν και κάτω από τη βαριά φωτιά του Μαγκαρίου. Το 1975 το καλοκαίρι για πρώτη φορά γίνεται μια συσπήρωση φοιτητών που την Αγγλία κυρίως και μερικών από τη Γαλλία. Εγώ ήμουν στη Γαλλία, στην πλατεία Ελευθερίας, όπου την έκαναμε κάτι σαν κατηλημένη πλατεία, όπου κάθε μέρα συγκεντρωνούμαστε, ευκάλαμε λόγους, μοιράζαμε φυλάδια, έκαναμε μπανά και τα λοιπά. Πρέπει να φανταστείτε μια Κύπρο μέσα σε ένα χάος. Η μισή Κύπρο μέσα σε τσαντίρκα, άνθρωποι απεγνωσμένοι, τέλος πάντων, πολλά από όσα επίστευε ο κόσμος είχαν καταρρεύσει. Και ήταν εύκολο να συναχτούν πολλές εκατοντάδες ή χιλιάδες κόσμου με την παραμικρή να αφορμή και να διαδηλώνουν για κάτι, να ζητούν κάτι κτλ. Και μία από τις δραστηριότητες που έκαναμε ήταν να εμποδίζουμε τις μετακινήσεις Τουρκοκυπρίων προς το βορρά. Δεν ήταν μαθημένοι να βγάλουμε φωτογραφίες, αλλά νομίζω υπάρχουν φωτογραφίες της εποχής όπου ξαπλώνουμε συνήθως μια πομπή με αυτοκίνητα, είχε ένα τάξο μπρος και καμπόσα φορτηγά από πίσω και παίρναν τους Τουρκοκύπρους που τον όντως στο βορρά. Τέλος πάντων και παρακολλείαμε την μεταφορά θεωρώντας ότι ότι πάμε σε διχοδόμηση, ότι το 1975 το καλοκαίρι οργανώσαμε την πρώτη και τελευταία αντιμακαριακή αριστερή διαδήλωση την ιστορία της Κύπρου. Είχε 2.000 και άτομα, δηλαδή γέμισε η πλατεία μπροστά από την Αρχιεπισκοπή και φωνάζαμε εναντίον του Μακάριου που άφηνε τους Τούρκους να φύγουν. Δυστυχώς, επειδή δεν είχε πανεπιστήμιο, φύγαμε ως εγωιστές φοιτητές να συνεχίσουμε τις σπουδές μας τούτη ουλή που σας λέω. Το μεταξύ μας ήταν εκατοντάδες, δηλαδή με σύντον καιρό εγέμωσε η άκρα αριστερά φοιτητές και μαθητές. Ο Ντίνος Αγιομαμίδης σαν μαθητής τότε. Επρεθήκαμε στην άκρα αριστερά. Λοιπόν, τι θα πει άκρα αριστερά. Δυστυχώς σήμαινε πολλά και διαφορετικά πράγματα για διαφορετικών κοσμών. Ο καθένας επηρεάζεται τους σημαντικά από τη χώρα στην οποία βρισκόταν. Στην Αγγλία και στη Γαλλία καταλάβαμε ότι εάν θέλεις να θεωρείς ότι δεν είναι σωστό να συνεργάζεται η αριστερά
με τη δεξιά σε τέλος πάντων στο αντιμπεριαλιστικό στάδιο κτλ. Έπρεπε να γίνουμε περίπου τροσχιστές. Τροσχιστές τώρα μην νομίζετε, είναι ένα ευρύ φάσμα που σημαίνει πολλά και διάφορα τέλος πάντων. Δεν είναι κάτι το συγκεκριμένο. Αλλά σήμαινε ότι περίπου επάβαμε να θέλουμε να συνεργαζόμαστε με τους δεξιούς και θέλαμε να κάνουμε εργατικά μέτωπα όπως λέμε. Τώρα, στην Ελλάδα επειδή κυριαρχούσε παραπάνω ο μαοισμός, έφτιαξαν παραπάνω μαοική ακραριστερά, η οποία μαοική ακραριστερά μπορούσε να είναι ενωτίζουσα όπως θεώραν και θεωρούν ακόμα ένα κομμάτι τους. Δηλαδή έπρεπε να συνεχιστεί ο αγώνας για την Ένωση. Και έναν άλλο κομμάτι ήταν έτσι πιο τροσκιστό φέρνεν τέλος πάντων πάνε, με την έννοια ότι θεώρεν ότι έπρεπε να είμαστε εξαρτησιακοί μεν, αλλά στη βάση της, της εργατικής τάξης, όχι της, των εθνικών μετώπων τέλος πάντων. Ο τούτου του είδους ο μαοισμός είναι υπέρ της εναντίον της καταστάδια επανάστασης, αλλά υπέρ των μη διακοπτωμένων σταδίων όπως λένε, ενώ οι τροσκιστές λένε ότι είμαστε υπέρ της διαρκούς επανάστασης. Παρουσιάστηκε τότε για πρώτη φορά με πρωτοβουλία του Σοφοκλή Ρούσου, ο οποίος Σοφοκλής Ρούσος ενώ ένας εκ των δύο ανθρώπων που γνωρίζω που επέρασαν στον τροσκισμό πριν το 1974. Ο οποίος ήταν στην Αγγλία, είναι στο SWP. Και εγκατέλειψε τις σπουδές του άνθρωπος και ήρθε και ξεκίνησε έναν περιοδικάκι στο Πολυγράφο που το ελαρούσαμε δελτίο συζήτησης. Είναι το δελτίο συζήτησης, δημοσιευτήκαν που περίπου το 1974-1995 μάλλον ως το 1979, κάπου εκεί μέσα 80. Ένα θυμό πως αδεύχη ευχήκα, ήταν οι πρώτες συζητήσεις γραπτές στο ακροαριστερό χώρο. Είχαν και μαοικούς μέσα, είχαν και αναρχικούς στη Λάζαρου Μαύρου. Ήταν αναρχικός στην φάση. Λασθασμένη εκδοχή μαοικού θα έλεγα, αλλά δώσ' μόνο. Μπορεί να είναι λαθασμένη εκδοχή γενικά. Είναι γενικά. Ας μην ασχολούμαστε. Συνέχιζε, sorry. Αλλά πρέπει να αποκαταστήσω το ιδεολογικό μου χώρο. Εγίνουν τα διάφορες συζητήσεις λοιπόν. Μέσα στο δελτίο συζήτηση. Παράλληλα, κιν των καιρών, αναπτύσσουν κάτι της μέσα στην αριστερή πτέρυγα της ΕΔΕΚ, την οποία όμως εμείς ή του δελτίου συζήτησης εσφαμπάναμε την. Ούτε την ξέραμε και καλά, αλλά θεωρούσαμε τους, τους εδεκίτες έτσι κάπως μικροαστούς, τέλος πάντων, και σαν ακελική προηγουμένως, πάλι όταν ήμουν ακελικός, θεωρούσαμε την ΕΔΕΚ μικροαστική, τέλος πάντων. Αλλά να πείσετε του μέσα μια άκρα αριστερά, η οποία κατέληξε, ας πούμε, στην έκφραση σήμερα, με τους οποίους συναντηθήκαμε, οι εκτός της ΕΔΕΚ άκρα αριστερά, συναντηθήκαμε όταν ξεκίνησε η ΕΔΕΚ να τους αποβάλει. Λοιπόν, αυτό ήταν. Μετά το δελτίο συζήτηση έγινε η εργατική δημοκρατία, η οποία έχει αυτή την πολιτική που έχει ως σήμερα περίπου. Από το δελτίο συζήτησης αποχώρησε ο Σταύρος τον Μπάζος και εγώ και φτιάξαμε μία οργάνωση η οποία ονομάζεται Κομμουνιστικός Κύκλος, στο οποίο συμμετείχαν καμιά νοικοσαρκά νεαροί της εποχής, και ένα χρόνο μετά όταν αποβλήθηκαν αρκετοί από την ΕΔΕΚ μπήκαμε στην αριστερή πτέρυγα. Και μετά η αριστερή πτέρυγα διαλύθηκε στα εξώ συνεδέθη
διότι κάποιοι θέλαν να μείνουν να κάνουν εισοδητισμό στην ΕΔΕΚ, κάποιοι να μείνουν εκτός. Τέλος πάντων, γίνεται για έναν κουλουβάχα τον Τζαμέ, το οποίο κατάληξα σε μια διάλυση, η οποία κατά τη γνώμη μου ήταν μια χαμένη ευκαιρία, διότι είχαμε, ας πούμε, 200 πλάσματα σε ένα συνέδριο που έκαναμε, είχε 80, ας πούμε, Παγκύπρια στη Λεμεσό, με τον Κότσινο, τον Πατρίκιο, κτλ. Είχε και παφίδες, ο Γεωργιάδης, ο Κοντός. Τέλος πάντων, ήταν μια Παγκύπρια οργάνωση. Και διαλύθηκε, διασώθηκε η έκφραση ως εισοδιστική τάση, τέλος πάντων. Η οποία τελικά δεν διασώθηκε ούτε ως εισοδιστική, διότι σιγά σιγά βρέθηκε εκτός ή και η ΕΔΕΚ βρέθηκε αλλού. Γύρω στο 85, μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες να ξαναξεκινήσουμε κάτι, ξεκινήσαμε περίπου έτσι στο αυθόρμητο το εντός των τυχών, που έγινε μία κάποια συσπήρωση οικολογικο-αριστερή, να την πούμε, απόπειρα, επιχείρημα να κάνουμε δηλαδή αυτό το πράγμα. Όπως μου είπε και δέχομαι το ευχαρίστως, όλες μας οι δουλειές είναι μέσα εδώ. Επί 5 χρόνια εδώ εντός των τυχών. Σε εκείνον το διάστημα, δυστυχώς, ο αριστερός χώρος υπέστη μια νύχτα, με την έννοια ότι πιστεύω λόγω αμορφωσιάς του αριστερού χώρου, λόγω πολιτικής ανεπάρκειας του αριστερού χώρου, εκερδίθηκε ο οικολογικός χώρος που εθνικίζοντες αριστερούς, που εφεύγαν από την ΕΔΕΚ, και είναι μια αναπηρία που, που μας συνοδεύει μέχρι σήμερα. Αυτά νομίζω. Γίνεται να κλείσει και έναν δικαιό Βερολίνου του 89. Τα δικαιωματικά, η πρώτη συνάντηση. Την κυρία Φίσα με την... Μέσα στη δεκαετία του 80 γινόταν οι λεγόμενες πορείες γυναικών. Έγιναν μερικές, 4-5-6 να θυμίμαι πόσες. Δεν θα μιλήσω για αυτές, με την έννοια ότι δεν αφορούν ακριβώς τον αριστερό χώρο. Τέλος πάντων, μια αφορμή είναι αυτές τις πορείες. Βρέθηκε στην Κύπρο μια αντιπροσωπεία του Πράσινου Κόμματος. Και μετά από συνομιλίες που είχαμε στα πλαίσια του εντός των τυχών, ας πούμε, προέκυψε να οργανωθεί ένα συνέδριο Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων ατόμων στο Βερολίνο. Ήταν μια δύσκολη υπόθεση, πήρε 2,5 χρόνια, ο λόγος που θα σου το πω θα καταλάβετε αμέσως μετά. Ωραία, πήρε 2,5 χρόνια από την ώρα που το αποφασίσαμε, που αποφασίστηκε ως την ώρα που έγινε. Και ήταν ημιδημόσια γνωστό, με την έννοια ότι το εντός των τυχών ήταν ένας χώρος που ερχόνταν πολλοί κόσμοι και μιλούσαμε για διάφορα πράγματα. Δεν ήταν κάτι μυστικό δηλαδή. Οπότε κάποια στιγμή αποφασίστηκε, καλέσαμε μας, εμπληρώσαμε μας τα λεφτά στο Βερολίνο, οι Πράσινοι, έναν Ινστιτούτο των Πρασίνων, και πήραμε να κουβεντιάσουμε. Πήραμε 3 ημέρες και έκαναμε αυτή την πρώτη συνάντηση, που έδωκε γένεση στο πρώτο δικοινωτικό κίνημα που εξέχασα ακριβώς πώς ονομάζεται, το οποίο συνεδρίασε μερικές φορές στο Λίδρα Παλάς. Και μετά, δεν θυμάμαι γιατί σταματήσαμε.
την ημέρα, όπως σας είπα, τούτο το συνέδριο προετοιμάζεται και 2-3 χρόνια. Όταν ανακοινώθηκε επιτέλους ότι σε 2 μήνες πάμε, έπιασα την παλίτσα μου, επία στην Αθήνα για να επισκέφθηκα τη μητέρα πατρίδα, για να πάρω γραμμή, τέλος πάντων. Και μετά έφυγα από την Αθήνα να πάω στο Βερολίνο. Λάζω εδώ για να σας πω ότι έκανα 2-3 μέρες να πάω Βερολίνο. Όταν έφυγα από την Κύπρο δεν ήταν ανακοινωμένο τίποτε άλλο εκτός που το δικό μας. Όταν φτάσαμε στο Βερολίνο και θα ξεκινούσαμε τη Δευτέρα το πρωί τούτη την πρώτη συνεδρία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων πολιτών, έγινε εύνης η πρώτη συνάντηση την Κυριακή, την ημέρα πριν τη Δευτέρα. Ενώ ήμασταν στο Βερολίνο, εμάθαμε από τα διεθνή νέα ότι έγινε η πρώτη συνάντηση αντιπροσώπων των Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών ομάδων στη Τσεχία. Τσεχοσλοβακία. Λοιπόν, εμένα μου πέρασε από το νου ότι προσπαθήσαν να μας ρέξουν, αλλά τούτο είναι υποκειμενικό. Ελπίζω να, δηλαδή, φαντάζομαι ότι ήταν κάτι που ασκούσε πίεση όμως. Γιατί δεν έγινε και πριν, μια εβδομάδα πριν ή ένα μήνα πριν. Προφανώς έγινε και στο Πολάγλιο. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνάντηση του Βερολίνου. Νομίζω ότι είναι η πρώτη δικοινοτική του χώρου. Μετά το 1974. Ναι. Εκτός από τις αγγελικές συναντήσεις που γίνονταν. Του εξωθεσμικού χώρου. Στη Μόσχα μεταξύ φοιτητών, υποτρόφων Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων. Οκ. Εντάξει, εγώ ένα πιο τη συνέχεια μου για μένα ζωή, δηλαδή ο Κωστίκα που έμεινε στο 90, οπότε να το πιάσω λίγο πριν και λίγο μετά, παραπάνω μετά. Επειδή με έβαλε και κοινωνιολόγο, να βάλω εγώ το πλαίσιο λίγο, δηλαδή, ας πούμε, τι είμαστε, εντάξει, κυπριακή συνείδηση και το δικαινωτικό κίνημα, και άρα το θέμα είναι μετά το 1974, όταν εμφανιστήκαμε εμείς σαν κίνημα, ας πούμε, ή φόρος, θα έλεγα εγώ. Πώς δεν ερχόμαστε, ευλαστήσαμε ρε κουμπαρίδι μου την ιστορία του. Οι ρίζες του εξωθεσμικού χώρου νομίζω στην Κύπρο πάνε στη δεκαετία του 20. Δηλαδή, κρύβα μου ένα δάφνος να πούμε, μετά το Κομμουνιστικό Κόμμα της τότε εποχής τέλος πάντων. Νομίζω η συγκρότηση του Κομμουνιστικού Κόμματος εμπεριείχε μέσα την άκρα αριστερά. Ήταν πρωτοποριακά άκρο αριστερό. Το επαναστατικότερο των συνθημάτων ήταν η ανεξαρτησία. Όπως και να το γυρίσετε, τώρα μιλώ σαν κοινωνιολόγος, όχι σαν αρχηγός. Δηλαδή, όταν εμφανίζεται ένα κόμμα το οποίο διεκδικά να εκπροσωπήσει την παγκόσμια διεθνή, ναι, υπήρχε μια ψιλομαραγία μισή λεξού, ας πούμε, για την Βαλκανική Ομοσπονδία στο συνεδρίο. Επί της ουσίας όμως, το Κομμουνιστικό Κόμμα που λέει ο Κωστής, τι ήταν η εικόνα, η ανακοίνωση του της Πρωτομαγιάς του 25, η βασική θέση του συνεδρίου, το σύνθημα με το οποίο εκατέβαινε, τα φυλάδια που έφκαλε, η ανάλυση του Βάτη του 31, η στάση του στα Οκτωβριανά ήταν ξεκάθαρα η ανεξαρτησία. Γι' αυτόν τους ετάρασαν τα νεύρα τους. Η ανεξαρτησία δικαιολογείται με έναν κυπριακά κατανοητό τρόπο, αλλά πολύ σοβαρό αναλυτικά, ότι η Ένωση ήταν ένας μύθος, θρησκευτικός μύθος, που θα αντικαταστούσε τον προηγούμενο θρησκευτικό παράδεισο. Και υπήρχε και ο πρακτικό επιχείρημα, εντός να αρκεώσουμε τους Εγγλέζους. Άμα τους δούμε μπάσα τους Τουρκοκύπριους. Απλά. Και βάζει την το ανάλυση του Βάτη που τη δημοσίευσε το εντός των τυχών. Που για μένα έχουμε την ιστορία. Η επόμενη φάση του κινήματος, όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα μεταλλάσσεται σε Αγγέλ και λογικά απλώνει, είναι το τροσκιστικό κίνημα της δεκαετίας του 40, το οποίο δεν μελετήθηκε. Έκανα μια δουλειά μας στο Χυμαρίδι, αλλά λόγω χάρη έχουμε αναφορές που το Ζαρτίδι είναι ότι μέσα στις συντεχνίες υπήρχε ένα τροσκιστικό κίνημα, το οποίο η βασική του γραμμή σε διάφορες συντεχνίες τότε ήταν σε διάφορους τομείς. Η βασική του γραμμή ήταν ο μη συμβιβασμός. Όπως συζητούσα τέλος πάντων με την εργοδοσία, η πτέρυγα η οποία διαφωνούσε με τη συμφωνία ονομάζονταν οι τροσκιστές. Και υπήρχε και μια τάση που κορυφώθηκε το 1947, 1948, 1949. Ο Χυμαρίδης ήταν
ο εκπρόσωπος των γραπτών. Έγραφε και ποιήματα, έγραφε και εφημερίδα ο άνθρωπος. Τούτη ήταν ανεξαρτησιακή επισύνδεση αυτοκυβέρνηση. Ήταν το τελευταίο κομμάτι εκείνου του μεγάλου κινήματος του 47-49, διότι έχουμε την αθλειότητα με τις υπογραφές που αποκαλείται και δημοψήφισμα για να αντρέπουν τα μούτρα τους. Αντρέπουν τα μούτρα τους διότι είναι σχρόν. Όταν το 48 διαγράφουν τους αριστερούς που τους εκκλησιαστικούς καταλόγους, παραδείγουν τα ψήφια. Και μετά, εντάξει, ο Μαγάρος έπαιζε το γελίο να το παίξει γενικός, αλλά είχε στο στυλ. Ελάτε στις εκκλησίες να υπογράψετε πίκτλη δημοκρατία, ρε κουμπά. Ενότητα. Δηλαδή, άμα δείτε το πλαίσιο του 48-50, είναι Μακρόν ίσως under control στην Κύπρο. Και τούτο το πράγμα, χαλό είναι ενότητα. Και είναι την περίοδο οι τροσκιστές είναι η άκρα αριστερά. Χυμαρίδης. Και εκείνοι που βάλουν δυναμίτες, όχι να βάλουν δυναμίτες, εκείνοι που βάλουν δυναμίτες στις απεργίες. Γιατί στις απεργίες η ΠΕΟ είναι civil Gandhi. Μη βία. Οι άλλοι πάνε και βάλουν δυναμίτες. Δεκαετία του 50, υπάρχει πλέον η κουλτούρα της αριστεράς. Είναι προκαρισμένη, αλλά ένα sizeable πράγμα, κινητοποιείται κλπ. Είναι και είναι ελεγχόμενη τούτη. Δηλαδή το Αγγέλ για να καταλάβετε, μικρό κόμμα για να καταλάβετε τη διαφορά είναι ότι ο πλουτής αρνήθηκε το 46 να πάει στη Λευκοσία, 49 να πάει στη Λευκοσία ηγέτης, γιατί θέλει να γίνει δήμαρχος Λεμεσού. Το Αγγέλ είναι τόσο σημαντικό σε γιον το πλαίσιο. Η θέση του δήμαρχου Λεμεσού είχε πολύ παραπάνω βάρος. Ειδικά κατηγορήσαν το και εντάξει. Δικαίωση αδίκως αντικαταστήθηκε κλπ. Άρα με στον το πλαίσιο, μέσα στον χώρο της αριστεράς υπήρχαν διάφορες τάσεις που εμφανιστήκαν δυναμικά το 58 με τις δολοφονίες. Είσαι στις δολοφονίες ενώ η γραμμή του Αγγέλ πάλι ήταν Gandhi, Peace Brother, ας πούμε. Αδικαιβάζω το βιβλίο του που μπορεί προσεκτικά, θα δείτε, φυλάδιον όπου οι αριστεροί στο Βαρόσι να απειλούν ότι θα κάψουν τα καταστήματα των δεξιών, τα καταστήματα που ήταν σπίτια, εντάξει, είναι η ταξική διαφορά. Σκοτώνετε τους δικούς μας, θα καταστρέψουν τα καταστήματα. Στη Λεμεσό να κάψαν τη ΣΕΚ, μήνυμα, γιατί στις κόκκινες περιοχές η αριστερή αντιδράσα, αλλιώς μπορεί να λέει μια φορά λέει, μες στο γραμματεία της ΠΕΟ στο Γιάμπονη γειτονιά του και ήβραν τύπους να γράφουν καταστατικό για αριστερή οργάνωση και είχαν και πεζίνα να πάνε να κάψουν κάτι. Επεμβαίνει ο Μακάριος, η δολοφονία σταματού, δηλαδή είναι φρικτά εγκλήματα, αλλά ταυτόχρονα μια μεγάλη μερίδα και της ΕΟΚΑ της ίδιας ο Μάτσης ή ο Αξεντίου πριν, που είναι αλήθεια. Δηλαδή φαίνεται και από τα γεγονότα από τις περιοχές, άμα το μελετήσουμε, ότι τούτοι ιδίως ήταν εναντίον. Υποκάθεται, τη δεκαετία του 60 δεν έχουμε κάτι, εκτός των που αναφέρουν ο Κωστής, που είναι αλήθεια, διότι και είναι ένα πράγμα το οποίο αναγκαστικά εγώ, επειδή είναι και η δουλειά μου, έπρεπε να αντιμετωπίσω. Δηλαδή, γιατί αφού η ανεξαρτησία ήταν διάχυτη, όταν το Ιωταλίδης, σε πιο ακαδημαϊκό κείμενο, σαν κοινωνιολόγος, δεν εμφανίζεται δημόσια. Η πραγματικότητα είναι ότι υπήρχε. Εγώ επειδή είμαι 6 χρόνια πιο από το Κωστή, εγώ δεν θυμούμαι καν που μου είμαι μαθητής ότι ας πούμε υπήρχε πιθανότητα να είμαστε ενωτικοί. Θυμούμαι που έπιανε ο Γιώργος μου ας πούμε και πήγαμε στο συλλατηρίο του Μακαρίου και λένε ο Μακάριος οι νεκροθάφτες της Ενώσεως και εγώ σκέφτομαι, μα τι λάλλει, αφού εμείς είμαστε οι νεκροθάφτες της Ενώσεως. Είναι εμείς που θέλουμε να θάψουμε, είναι απελάρι ρε μπέρ. Αλλά εντάξει, ήταν Μακάριος. Το 1974 εγώ μεγάλο ήμουν στο σύνορο. Ο Ύψωνας είναι για μένα που έρχονται οι πολιτοφύλακες της Πάφου και ακούνται οι πυροβολισμοί που είναι μεσό. Οπότε ας πούμε ήταν ένα συνοριακό σημείο. Όταν τελειώνει το 1974 έζησα τις 5 μέρες του πραξικοπήματος σαν φόβο, αλλά έζησα το τέλος του πραξικοπήματος. Το τέλος εννοώ της φασαρίας, της εισβολής και ιδιαίτερα την επιστροφή του Μακαρίου σαν απελευθέρωση. Εκατέρρευσε όλη η σαβούρα βλέποντας προς τα πίσω 40 χρόνων του εφηλίου στην Ελλάδα. Εκατάρρευσε μια απίστευτη σαβούρα ο Παπαφώτης, ένας κοινός δολοφόνος. Αυτό σε διάταξε τη δολοφονία του Μένη. Και είχε και το θράσος 30.000 πυθίκων να πει πέθανε από καρδιακή προσβολή. Και δίδασκε στο Παγκύπρι. Τέτοια εποχή, καταλάβετε. Ξαφνικά ερρυπή οφθαλμού. Δηλαδή από τις, φανταστείτε, 10 του Ιούλη του 1974 και 7 Δεκεμβρίου του 1974 και το Μακάριος πίσω, είναι απελευθέρωση. Εντολμούν να μιλήσω για ένωση. Απελευθέρωση. Σε λίγο καιρό να αλλάξουμε και το όνομα της πλατείας, μεταξύ σε πλατεία Ελευθερίας. Συνά τα 6 χρόνια
ανάπνευση ο κόσμο. Τι μα έλειπε, οι λέξει. Ανακάλυψα τι σπούδασα. Ο κόσμο δεν γελάει ότι είναι άλλη, άμα του καπνίζει. Δηλαδή, για να πει κάτι πρέπει να έχει λέξει να πει. Πώ θα πει ότι είμαι Κυπρέο, άμα ο ηγεμονικό λόγο και ό,τι σε διδάσκου δεν υπάρχει έκφραση. Να μου πείτε, έλα, Ρέντρα. Καθόλου. Όταν πια είμαι Κυπρέο, όχι Έλληνα, δεν μπορείτε να φανταστείτε με τόση θέρμη με αντιμετώπιση μερίδα τη κοινωνία. Και με τι προσπάθεια να προσπαθούν να μου πούνε εσεί δίκιο. Και δεν βρίσκα λέξει. Άλλη μου ένα, αφού το διαβατήριο μα έτσι δείχνει. Ήταν η απέλπιδα προσπάθεια να πει ο άνθρωπο ότι είμαι Κυπρέο, αλλά πώ το λέω. Διότι εκείνοι ξεκινούσαν και τόσε χιλιάδε χρόνια που είμαστε Έλληνε, που καλούμε σαν πιντάξει, τραγίρε. Άρα υπήρχε εντό το αίσθημα, το οποίο εγώ και εκφράζα το στο πολυπλαισία, α πούμε, γιατί είχα βγει ω ανατρέα. Είχα το. Όχι σαν Αντρέα. Ήθελα να ακούσω κάποιον να πει ότι είναι Κυπρέο στην τηλεόραση. Δηλαδή, λέω, ποιο. Οπότε είπα του Χατζηγεωργίου, αλλά ότι και ξαδέρκεται κανένα να πάω το πω εγώ για να δω αυτό μου ύστερα. Να έχω και τη φαντασία ότι είπε το ένα το μυστήρα. Αλλά τέλο πάντων. Τότε ήμουν σύμβουλο του Τάκη Χατζηγεωργίου. Ο Κωστή με εισηγήθηκε. Είχαμε μια κουβέντα με τον μάστρο μου. Σαν να είχε αρχίσει το χωρίς πλαίσια να κάνει λιγότερο θόρυβο από ό,τι συνήθως. Οπότε σκεφτούμε τι να κάνουμε για να το ζωντανέψουμε. Και λέω του, ρε Τάκη, λέω του, έχω μια ιδέα για μια εκπομπούλα. Φάλιες που λαλείς, πραγματικά. Ύστερα από ένα μήνα, λαλί μου, εκπομπούλα. φυσικά χάσαμε τη δουλειά μας. Εγώ είπα τους λαλό τους, όταν πηγαίναμε στη Λεμεσόν και τη συζήτηση και ευκάλλαν αφρούς, και λαλό τους, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο με δικαιούνται. Εγώ είμαι βλάκες, λαλό τους, ρε, αν εγώ καινούς σας. Θα εκρήκεται να πάει παρακάτω. Φωνάζετε γιατί έρχεται ένα τύπο και λαρίζει ένα Κυπρέο. Α, σα λέω είμαι εξωγήινο, δεν παρακάτω. Δεν φωνάζετε. Όχι. Χαιστήκατε. Φωνάζετε διότι καίει σα. Γιατί σα καίει, επειδή ένα τύπο Κυπρέο, το ξέρει επειδή φοβάστε ότι θέλει να το λογοκρίνετε. Ή λίγο θα είναι. Τέλο πάντων, λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι το 1974 υπήρχε τομή. Και η συμβολική αναφορά είναι η αντίσταση. Η ελεύθερη πόλη της Πάφου, εγώ εξακολουθώ να θεωρώ φαντασιακά ότι είναι ένα φοβερό μοντέλο. Αλλά η πραγματική ρίζα της αντίστασης του 1974 για τον εξωθεσμικό χώρο είναι η αντίσταση στο Καϊμακλή. Δάμε. Δάμε, από ό,τι καταλαβαίνω, αν και εγώ είμαι λεμεσανός, είπα στο αρχηγείο, θα το ακούω σφαίρες, θα σα οχνώνη μου. Δάμε είναι που δάμε που εμφανίστηκε η αριστερή πτέρυγα της ΕΔΕ και τουλάχιστον η ένοπλη πτέρυγα η οποία είχε πολεμήσει τότε. Μετά, εγώ ένιωσα τον εαυτό μου, εντάξει, με εκείνη τη φάση να πηγαίναμε διαδηλώσεις, ήταν ένα πολύ ωραίο κλίμα. Πραγματικά ήταν πολύ ωραίο κλίμα. Πραγματικά απελευθερώθηκε η κοινωνία τότε. Εντάξει, οι Λαμεσανείς δεν βιώσαν ΙΤ. Είχα το γιοντάκι της ΙΤ. Σε μια φάση, ο Τάκης λέει μου για το σύνδρομο της ΙΤ. Θα λέω, ρε φίλε, τώρα το κατάλαβα. Εμείς οι Λαμεσανείς και Παφίδες δεν έχουμε σύνδρομο της ΙΤ. Δεν χάσαμε τίποτα. Μακάβριο, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα. Δηλαδή για μας, εξυγορτωθήκαμε τους μαλάκες. Sorry, έμπλεξετε εσείς, ας πούμε. Ας το κάτω-κάτω, εσείς είχετε το Λευκόνι. Χα, υγεία. Συνεχίζω. Λοιπόν, το γύρω στο 77, εγώ ένιωσα ότι εκινούμε, εντάξει, τότε ήμουν μητσής, εντάξει, μακάριος. Άνοιγε ο Γιώργος Μανίγε στην αριστερά, αλλά εντάξει, δεν είχα και άμεση σχέση με την αριστερά τότε. Λίγο. Τότε είχα, νομίζω, κάποιο έφερνε τον οδηγητή κάποιο στο σχολείο ή είχα άκρη με κάποιον και εκέβαζα τον οδηγητή πορτή του Ελλάδα που έφερναν οι Εδονίδες. Αλλά το 77 άρκεψα να πηγαίνω προς τον εξωθεσμικό χώρο, ανοίξαν το Οκτωβριανά τότε. Τέλος πάντων. Νιώθω ότι το κίνημα του εξωθεσμικού χώρου, γιατί αν ο Κωστής, διότι αν το δούμε κοινωνιολογικά, εκείνο που σας περιγράψα έχει ιστορικό αντιστοιχείο, αν έχει είμαστε που δεξιγάρφονται λαψάνε. Δηλαδή το εργατικό κίνημα της Κύπρου από το 17 ως το 45, που είναι η επική στιγμή του κομμουνιστικού κινήματος, ας πούμε, παγκόσμια, άρα και δαμέ. Και εμείς, ο Κωστής, εκφράζει το κλίμα του 68. Αμά το δείτε στο πλαίσιο. Είναι το κλίμα του 68. Εμείς είμαστε η γενιά του 77. Σε αυτονομία στην Ελλάδα του Παν, κοινή κατάσταση κλπ. Εντάξει, τότε, εγώ διάβαζα από την Ελλάδα. Και έβαζα μου μαλάκα τον Καραμπελιάν, by the way. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άρα έχω και άποψη για αυτό το ράφλιο.
Όταν λέει ο Βαθύλης, δεν μου αρέσει να βρίζω ανθρώπους, αλλά ένας τύπος που γράφει να δοθεί η Βόρεια Κύπρος στην Ελλάδα γιατί ήθελε μια καρεκλούαν στην Αθήνα τον καιρό που υπήρχε κίνημα στρατιωτών και έχει φίλους τα κάτω πουλούς σουβλάτια που αγχώνονται γιατί η Τουρκία να καταλάβει τη Βόρεια Κύπρο, αυτό λέγεται αθλητή. Αμέν πούμε τώρα, λέω, κουβέντα να γίνεται για να απολογηθώ για τη λέξη. Λοιπόν, οπότε ουσιαστικά από το 1977 ξεκινά και η διάχυση ενός νέου πράγματος στην Κύπρο, στη Λεμεσόν, που εγώ δεν έχω επαφή μου, επειδή είμαι στο English School, στη Λευκοσία, που εργατική είναι η οικογένεια. Απλώς έναν κοπελίο, δεν ήμουν ο Γιώργος μέσα στη Λεμεσόν, γιατί είπαν του, αφού είναι καλός, δεν είχα στείλε το στο English School και πέρασε, θα φύγαμε με εμέ. Λοιπόν, εγνώρισα την αστική τάξη της Λευκοσίας. Καλά παιδιά, εντάξει, αλλά άλλη τάξη. Λοιπόν, αλλά στη Λεμεσόν δημιουργήθηκε τότε το κυλίμι. Το οποίο νομικά πρέπει να σας πει ο Εύης πότε θα με, Μάριος και Άννα. Αλλά το σπάνω να πούμε εγώ θα με, έρθα από πολλά. Αλλά το κυλίμι είναι ο πρώτος αναρχικός χώρος στην Κύπρο. Ιστορικά μιλώντας, δηλαδή δεν έχουμε καμιά αναφορά προηγουμένως. Ο Δάφνος που το ψάχνει των καιρών του Κομμουνιστικού Κόμματος το 1941, έχουμε ένα αρχείο μαρξιστές, δηλαδή έχουμε πολλούς αναρχικούς δεν είχαμε. Λοιπόν, εγώ γνωρίζομαι με τα παιδιά του 81 και η μεγάλη συζήτηση που προκύπτει στον χώρο τότε, ο οποίος είναι καθαρά επηρεασμένος και από το 68 και από το 77. Ας πούμε, αρέσκαν μας οι τρύπες εμάς. Δεν ξέρω, εμένα αρέσκαν μου η ρεμπέτικα. Αλλά η μουσική που μας άρεσκε γενικώς ήταν προς το πάνκ, ας πούμε. Λοιπόν, οπότε σε εκείνον το κλίμα έπεσε η συζήτηση γιατί να ασχολείται κανένας με τον Κυπριακό. Φιλάδε μου, τότε από τον Κυπριακό υπάρχει και ο οργασμός. Είμαστε πιο κοντά στη σεξουαλική απελευθέρωση, ρε κουμπάρε. Παρά να τα ζούμε τώρα. Δεν εκμετάλλευε για τα μίλητσα, τα στρατιωτικά. Τι εποχή. Τέλος πάντων, εκείνη η εποχή. Λοιπόν, αλλά με στη συζήτηση που έγινε στον χώρο τη Λεμεσού το καλοκαίρι, δεν θυμάμαι, 1984, ήταν το θέμα πριν, 1982, πρέπει να ασχολούμαστε με το εθνικό ή πρέπει να επικεντρωθούμε στην επανάσταση τη καθημερινή ζωή. Α το πούμε με φρασιολογία κλπ. Μια πτέρυγα. Εγώ, Εύης, ο Μάριος, σου λυδάμε τώρα, Γιάννα, σου, ναι. Εμπίμασαν τις πτέρυγες ότι είναι μαλακία το Κυπριακό, ναι, αλλά γιατί είναι μαλακία. Αφού είναι μαλακία γιατί μας καταπιέζει. Άρα σημαίνει πρέπει να ασχοληθούμε μαζί του. Ή γίνεται, δηλαδή, να γυρίζουμε την πλάτη μας και να πούμε, να το ρίξουμε στη μαζική ψυχανάλυση. Sorry, δηλαδή. Λοιπόν, άρα που γίνον ευκήγεν το πρώτο κείμενο, η Κύπρος το εθνικό και ο εθνικισμός, το οποίο ανέλαβε ο Εύης και εκδόσει το Χριστάκι στην Ελλάδα. Το οποίο ήταν ένα από τα πρώτα κείμενα του χώρου της Λεμεσού. Μάλλον είχα βγει και οι μαύρες πινελιές στη Γαλλία τότε. Τέλος πάντων, και μετά φτάνουμε στο 87 που βγήκε το τρένο. Τώρα το ερώτημα είναι τι σχέση έχει τούτο με την κυπριακή συνείδηση και τα δικαιωματικά κινήματα. Εμείς επειδή μεγαλώσαμε σαν ηθαγενείς, θεωρώ, οι οποίοι δεν αντρέπονται για την καταγωγή του. Δηλαδή θυμούμε πολλά χαρακτηριστικά και βάζω ο Μάλκομ Εξ που έρχομαι την Ελλάδα στην Κύπρο. Και ένιωσα ότι ταυτίζουμε. Δηλαδή ένιωσα ότι το πράγμα να μου λαλούν ότι η γλώσσα που μιλώ είναι σωστή. Είμαι καλό μαθητή στο δημοτικό. Δεν μπορείτε να με ανταστείτε πόσο μου σπάζει τα νεύρα άμα ο δάσκαλο, ο οποίο δεν ξέρω τι μιλάει Κυπριακά. Ελάτε οποιοδήποτε μαθητή, άμα έλαλε τζε, κάσε και λέει και. Υπήρχε κάτι βαθύτατα προσβλητικό. Δεν ξέρω. Κάτι πολλά ενοχλητικό. Τέλο πάντων, αφού σπούδασα κοινωνιολόγο, μπορώ να το εξηγήσω. Ήταν ακριβώ τα ίδια πράγματα που περιγράφει ο Φραντ Φανόν. Δηλαδή που νιώθει ο μαύρος, που θέλει να γίνει άσπρος. Δηλαδή θέλαμε μας η ώρα να μισούν τον εαυτό μας. Και μετά που σπούδασα κοινωνιολογία, να καταλάβαινε το λειτουργό και η ηγεμονική ιδεολογία. Άρα τα πράγματα ήταν λογικά πλέον, δεν υπήρχε τίποτε παράξενο. Το θέμα είναι ήταν, τώρα, εμείς σαν χώρος, δεν ήμουν εγώ που το σκέφτηκα απλώς. Κολλούσαμε μαζί, δηλαδή τη λέξη είναι ηθαγενής, ο Γιάννης, ο Χίλερ που είναι, εφεύρα. Δηλαδή, όλοι είχαμε το αίσθημα το οποίο μας εκράτε μαζί. Απλώς εμένα έλαχε η δουλειά μου για να αρχίσουμε να γράφω. Λοιπόν, όταν έκαναμε το τρένο, η πρώτη κίνηση ήταν η πρωτοβουλία ενάντια στον κοινωνικό ρατσισμό. Τι σήμαινε, σήμαινε ουσιαστικά ότι διεκδικούσαμε μία αυτονομία από εκείνη την ηγεμονία. Η Κύπρος τότε θύμιζε μια χαρούμενη οικογένεια. Είχαμε περάσει από το δράμα της δεκαετίας του 70 και υπήρχε ένα μικροαστικό κόζινες. Εμείς είμαστε λίγο φρυγιά, ας πούμε. Δεν γίνεται να φανταστείτε τι είναι δραματικό. Θυμάμαι όταν μας συλλάβαμε ο Μάριο να γράφουμε μπας στον τοίχο και πήραμε μέσα. Και στο τέλος μετά που ξέρω εγώ τρεις ώρες που ήταν άκρημα αστυνομικός, λαλεί του άλλου αστυνομικό. Τέλος πάντων ήμουν και δίκιο σε ώρα. Πού είναι να τα γράψουν, πού είναι να τα πούσουν, αφού είναι και κουβί εφημερίδα να τα γράφουν. Δεν γίνεται τίποτα έτσι σούπερ δραματική κατάσταση, ας πούμε.
αλλά η διεκδίκηση της διαφορετικότητας ήταν το άνοιγμα στο τείχος που έκαμνε ουσιαστικά ο χώρος της Λεμεσού. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι ο χώρος της Λεμεσού, ένα από τους πρώτους τομείς με τον οποίο αντιπαρατέθηκε ιδεολογικά, ήταν αυτή η σαβούρα που έρχεται από τον Καραμπελιάν κλπ. Ότι παίζει καλά τον που είναι ο Κωστής, ο μαοϊκός, μαοϊσμός, άσε να μην πω. Λοιπόν, ο οποίος εκολλήθηκε σε μια πτέρυγα η οποία κατά μεγάλη φάση είναι η πτέρυγα που φεύγοντας από την ΟΚΑΒΙΤΑ πιέζει στην ΕΔΕΚ, κάτε μένα, και από την ΕΔΕΚ γύρευουν να ψαρεύκει. Ας το πω τη φρασιολογία του Ιθαγενή, ο οποίος δεν αντρέπεται για τον εαυτό του. Έτος η ώρα θέλανε να πραγματευτάζει. Επουλούσαν Ελλάδα. Αν είναι δυνατόν, λόγω χάρη να έρχεσαι στην Κύπρο και να προσπαθείς να πουλήσεις τα εξάρχεια σαν αναρχικά στους ανθρώπους που πιστεύουν στο γρίβα. Συνέλθετε. Δηλαδή, είναι και πολλά μακριά η απόσταση Αθήνας Κύπρου. Ρε κουμπάρε, ο Χίτης είναι ο ήρωας των αρχηγών της Κύπρου. Πού μπορεί να το κάνεις το πράγμα? Όταν πουλάς τους Ιθαγενείς για λιστερά, για λούθια και λαλείς τους σε διαμάντια. Όταν θέλεις να τους πει εγώ είμαι ο πραγματευτής της Ελλάδας στην Κύπρο. Εμείς δεν ξέραμε την πραγματική είναι Ελλάδα, είμαι αλλαγής του πράγμα. Λοιπόν, όπως και να έχει. Άρα αντιπαρατεθήκαμε με το πράγμα από την αξιοπρέπεια του Ιθαγενή. Οπότε και ταυτόχρονα υπήρχε ήδη ένα άνοιγμα προς τους Τουρκοκύπρους που δεν τους εβλέπαμε. Το θέλω να καταλάβετε. Υπήρχε μια γραμμή πλέον που τους εχώριζε κάθετα. Η πρώτο άνοιγμα ήταν ο Πάρπας. Ένας εδεκίδης έκαμε ένα απεργία, δεν ήθελε να πάει στρατό, να πάει στην Ποντούτη κλπ. Οπότε ο χώρος της Λεμεσού ενθουσιοδός τον στήριξε. Μετά είχαμε την υπόθεση του Τζενκί της Αλεξίας. Εμείς είπαμε ότι πέσει παρτούζα, δεν κοφτεί μα ιδιαίτερα. Απλώς είναι λάχαινε. Άρα εμείς είμαστε υπέρ του οργασμού. Οπότε όταν μια Ελληνοκύπρια ερωτεύτηκε έναν Τουρκοκύπριο, μπίνγκο! Η άλλη είπα ήταν ιστερία. Ιστερία κανονική. Δηλαδή μιλούμε όση νεύρωση μπορείτε να φανταστείτε ψυχαναλυτικά. Φανταστείτε να βγάλει ο Λάζαρος ο Μαύρος αφρίζοντας από την εκπομπή. Φανταστείτε η σημερινή να τη χύνει σαν οχετών. Φανταστείτε την Κλέρη Αγγελίδου να λέει ποιοι είναι αυτοί που τα λαλούν, τι είναι αυτά. Βέβυλα. Αμίμητες στιγμές. Λοιπόν, τέλος πάντων, χωρίσαν την κορδό μου. Κάθε φορά τα πίστευα. Κάποτε πράγμα μια κομμωδία για τους μαλακίες. Τέλος πάντων. Άρα. Χωρίσαν τους. Τόσο επειδή. Όταν 4 χρόνια μετά επανεφανίστηκε το έργο και η Γιώτα ερωτεύτηκε τον Σαλίχ και υιοθέτησε τον χώρο τη Λεμεσού που ήταν πιο δραματικό τότε, αλλά είχε περάσει ευτυχώ και η περίοδο Βασιλείου για να λαλούμε τα δίκαια. Έστω και αν ήταν περίοδο σκληρή τότε, όχι, τότε ο Τσιμάχη έφυγε να υπερασπιστεί τον Σαλίχ. Σοϊλέ. Τον πελάω τη Αντρούλα όταν το 90 που βρεθήκαμε και χάσαν τις εκλογές της Αντινίστας και είχαν χαμός στην Ανατολική Ευρώπη, λέω τρία δούλα. Ενικήσαμε και δεν το καταλάβα. Λοιπόν, άρα υπήρχε και τούτο στοιχείο ιστορικά. Anyway, οπότε ήδη ο χώρος της Λεμεσού έκαμνε ανοίγματα προς τους Τουρκοκύπριους, αλλά δεν καταλάβει ότι ο Τουρκοκύπριος ήταν δείγμα. Δηλαδή είδαμε Τουρκοκύπριο, δεν φαρίστηκε και ο Σαλίχ που έφυγε από εκεί για να αρνηθεί, λέει φαντάσου ιστορία. Και εμείς δεν ζούσαμε ποτέ για να ακούμε το Χόσαν κλπ. Οπότε μέσα σε τούτο το κλίμα, σε κάποια φάση εμφανίζεται και η εκπομπή. Να πάω στην εκπομπή. Τι γύρευκο τώρα, μου ήρθε τα Κύπρο, εγώ ας πούμε, είμαι αναρχικός, τι γύρευκο να πω σε μια εκπομπή θεάματος. Οπότε όταν λέω του Δαδάκη, πάρε φίλε μου, τι να έρθω τώρα να πούμε. Αλλά η τούμπου σας είπα πριν, λέω του διέξανα, δεν έρχεται κανένα. Διότι πρώτα είμαι κατ' ο Κυπριακούλαρο. Και από ό,τι κατάλαβα, έστρα που μου δείξαν και θέση του Κυπριακού, δεν συμφωνώ λέω, εγώ είμαι Λίνο Κύπριο. Εγώ είμαι Κυπρέος, είμαι ένα Κωστή, δηλαδή το ένιωθα τόσο αυθόρμητα πάντα μου στη ζωή μου. Ποτέ μου δεν ένιωσε Έλληνα. Δεν μου τίποτα μου σε Έλληνα. Αρέσκει μου ο Ρεμπέτσικο, αρέσκει μου ο Πλουμπίδης, αρέσκει μου ο Μπελογιάννης, αρέσκει μου ο Βελουχιώτης, αρέσκει μου και ο Ρεμπό, αρέσκει μου και ο Μάτι το 68, αρέσκει μου και πράγματα στην Αμερική. Έχει σημείο να γίνω παγκόσμιο κόσμο, δεν έχουν πάρει. Λοιπόν, οπότε θα έρθω λαλό του για να πω ότι είμαι Κυπρέος. Εξεκίνησε η εκπομπή, αν την ακούσετε, ότι είσαι ένα αρχηγός. Εξεκίνησε με το τρένο που εκδόθηκε τότε. Είχαμε έναν κείμενο στο τρένο και ξεκίνησε ότι σαν αρχηγό, λέω του ναι, φυσικά είμαι ένα αρχηγό κλπ. Και συνεχίζει η εκπομπή. Τέλο πάντων, ευκάλα σπυρκά. Γιατί ήταν τόσο επιτυχημένη η εκπομπή? Διότι για πρώτη φορά να καταφέραμε. Εγώ, σαν κοινωνιολόγο, είπα και άξιζα να είμαστε ρεαλιστέ. Οι ταυτότητε κατασκευάζονται. Άρα και η ελληνική κατασκευάστηκε.
Αυτή τη στιγμή αυτό που λέω είναι ότι στην Κύπρο υπάρχει μια εμπειρία που δεν έχει όνομα, δεν έχει λέξη να εκφραστεί. Εγώ σας λέω ότι νιώθω Κυπρέος, δεν είμαι Έλληνας. Καλή μου, δηλαδή ας πούμε αν πάθει τίποτα η Ελλάδα, είναι φιλελλήνας λέω. Είναι θέλω τέλος πάντων. Αλλά αν γίνεται κάτι στο Αφγανιστάν, αλλά μου ξέρω εγώ και στην Ελλάδα, ξατάζει. Όταν ρώτησε τον Λάζαρο τον Παύρο θυμάσαι, λέει του, αν γίνεται κάτι στην Ελλάδα και στην Αιγαίο, δεν μπορεί να θυαλέξει. Κι αν δεν μπορεί να θυαλέξει. Φοβερό, ρε. Πόσο λιθαγενή μπορεί να είσαι. Δεν έχει πιο κάτω. Λοιπόν, η εκπομπή ήταν μεγάλη επιτυχία από αυτήν την οπτική, διότι εγώ θεωρώ ότι έκφραζε το πνεύμα της Χρυσαλίδας. Το στοιχείο που είχαμε και το τρένο. Ήδη στο τρένο, από το δεύτερο τεύχος, είχαμε γράψει μια φοβερή κόντρα με τη φιλάδα μου την Άννα. Αφού θέλετε την ένωση με την Ελλάδα, εμείς θέλουμε την ένωση με την Ολλανδία. Είναι πολύ καλύτερη. Πρώτα απ' όλα καπνίζεις χόρτον ελεύθερα. Μπορείς να κάνεις σεξ όποτε θέλεις κλπ. Γιατί με την Ελλάδα τη μίζερη που μας θυμίζει είναι και δυο μαλακίες. Ολλανδία και ξερό ψωμί. Όπως τώρα θέλουν να τιμούμε το δημοψήφισμα, τα νεύρα μου, τη συλλογή υπογραφών. Να τιμήσουμε και το 1878 η ώρα που επίαν οι προύχοντες μας και καλωσορίσαν τους Εγγλέζους. Άμα είναι να παρακαλούμε, στάνει θα γεννήτω, παρακαλούμε όλους, είναι. Λοιπόν, πέρα όμως από το χώρο της Λεμεσού που θεωρώ ότι έκφραζα, ο οποίος πλέον έχει διαμορφώσει μια σταθερή γραμμή, είναι αντιεθνικιστικός, διότι θεωρεί ότι ο εθνικισμός αναδομά την εξουσία, δηλαδή αναδομά την παραδοσιακή πατριαρχία της φεουδάρχου, αυτές σχέσεις και τους κρατικούς απικιακούς μηχανισμούς σε ένα νέο πλαίσιο, δηλαδή είναι η νέα ιδεολογία της εξουσίας. Διότι είμαστε ένα αρχή, ξεκάθαρα τι λέμε. Όχι είναι τη φάση του πάντων. Οπότε είναι μια καθαρά ελευθεριακή αναρχική ανάλυση που λέει ότι αναδομά την εξουσία. Και ταυτόχρονα δεν έθετε καν το θέμα κάμνη κακό σε σχέση με τον Κυπρίο Τουρκο Κυπρίο. Διότι θεώραν ότι είναι απαξιωτικό να πρέπει να απολογηθούμε για αυτό το πράγμα. Να εξηγήσουμε ότι συμφέρει μας. Δεν μας συμφέρει. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, άρα με την λογική μπήκαμε σε δύο κανάλια. Το ένα είναι να έβρωμε τρύπες στο τείχος. Το άλλο είναι να δώσουμε και μία απάντηση. Διότι έτσι αλλιώς το 1984 απαντήσαμε ότι πρέπει να ασχολούμαστε με τον εθνικισμό, διότι είναι η ιδεολογία της εξουσίας που συγκολλά τις μορφές εξουσίας μαζί. Και το 1990-91 φτάσαμε στο λογικό συμπέρασμα ότι η απάντηση είναι η κυπριακή συνείδηση. Η λέξη χωρίς όνομα, η εμπειρία χωρίς όνομα. Δηλαδή αυτό που νιώθανε οι Κυπρίοι, που περιγράψαν και ο Κωστής, που καταγράφει και ο Αταλίδης, που το καταγράφουν όλοι. Όποιος αναλυτής εν τζαμέ καταλάβει ότι οι Κυπρέοι δεν ήθελαν ένωση. Δεν ήθελαν διπλή ένωση. Φυσικά, αφού είναι η Τουρκία, ούλος αγαπητά που δεν ξεκίνησε. Λοιπόν, δεν ήθελαν ένωση. Και αυξανόμενα δεν ήταν επειδή ήταν η άλλη επιλογή. Ήταν καλύτεροι, περνούσαν καλύτερα. Η Κύπρος ήταν πιο πλούσια από την Ελλάδα. Και κανένας δεν θέλει να τρώει πέτρες. Ούτε σακυλούθηκε. Λοιπόν. Αλλά νομίζω ότι καθοριστικό ρόλο του να χρησιμοποιήσω, διότι εμείς δουλεύαμε παραπάνω στην αναρχική οπτική της κριτικής της εξουσίας. Αλλά αν δούμε και τη θετική, η μαγική λέξη ήρθε που τον Κωστή. Κυπριακή συνείδηση υπήρχε μου η δεκαετία του 60, by the way. Υπήρχε ένας όρος, σαν όρος αναλυτικός. Χρησιμοποιήθηκε που να αναλύσει σε μια πολύ καλή μελέτη, τότε που έκανε καλές μελέτες το 1979. Αλλά ο Κωστής έγραψε ένα σχόλιο το οποίο τέλειωνε με το εξής. Ένα κομμάτι λέει, κυπριακή συνείδηση νομίζει ότι είναι αδύνατη, γι' αυτό παίζει το ψόφιον κοριών. Περιμένει καλύτερες μέρες. Σκέφτηκα ότι κάτι μου λέει τούτο. Αλλά το τέλος ήταν επικό. Η κυπριακή συνείδηση έχει την υπεροψία των περιθωριακών. Υπήρχε μια πλήρης ταύτιση. Πρώτα απ' όλα είμαστε απόλυτα σίγουροι στον χώρο της Λίμνης ότι είχαμε δίκιο. Δηλαδή όταν υπερασπίζαν τους ομοφυλόφιλους είχαμε απόλυτα δίκιο ότι θα αναγκάσουν να το παραδεχτούν. Όταν υπερασπίσαμε, τότε ας πούμε να μου πείτε η επανάσταση αντίον του καπιταλισμού δεν έγινε, είναι okay, fair enough. Εντάξει, να γίνει γίνει αργά ή γρήγορα. Αλλά ένα σωρό πράγματα που όπως ας πούμε δικαιούται ο κόσμος ήταν διαφορετικό τρέχουν. Δικαιούται το ένα και το άλλο που ήταν ένας βασικός άξονας της. Οι Ιεχωβάες. Όχι, οι Ιεχωβάες. Πω και το αποκορύφωμα, ας πούμε, όπου πήγαμε με τον Εύη και βρεθήκαμε και με έναν παπά και πέντε άλλους ετερόφιλους για να υπερασπιστούμε τους ομοφιλόφιλους. Έχουν παρέλθει για ομοφιλόφιλος θα πει. Τέτοια. Λοιπόν, anyway, άρα είχαμε την υπεροψία αυτό που ξέρω ότι έχω δίκιο. Και για τούτο. Μετά από το χωρίς πλαίσια,
Ο χώρος της Λεμεσού επεκτάθηκε σε δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση ήταν η ενίσχυση των σχέσεων όσων μπορούσαμε με τους Τουρκοκύπριους. Εκτός που μετά έγινε η φάση Μοσαλίχ που ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη, γιατί έγινε κολλητά με το Χρυσπίση ένα χρόνο μετά, θέλω να πω υπήρχε κοινωνική αποδοχή. Και μετά έκαναμε ένα άλλο σχήμα, το Κεμάμι Ναμπούταν, που εντάξει, εμείς είμαστε Λεμεσανοί, ένα άλλο πράγμα. Αλλά το πιο σημαντικό της τότε περίοδου, ενώ με το Κεμάμι έκαναν κάτι εκδηλώσει στο Λίδρα Παλάς, στα Κυπριακά. Όλες οι κουβέντες ήταν στα Κυπριακά. Λοιπόν, αλλά τότε αρκέψαν οι Τουρκοκύπροι να έρχονται στην Νότια Κύπρο. Και τότε έγινε στη Λεμεσόν, τηλεφωνήσαμε μας ότι ήταν ένα Τουρκοκύπριο, πήγαμε, εμείς είχαμε εμπειρία με την αστυνομία, διότι λόγω της πρωτοβουλίας ενάντια στον κοινωνικό ρατσισμό, όποιος είχε προβλήματα, έβρισκε κάποιο δικό μας και τηλεφώναν του. Πήγαμε και στήσαμε μια καλή, γιατί τότε μας είπε η κλέρη ότι είμαστε πράκτορες και πρέπει να μας συλλάβουν. Λοιπόν, όμως ήταν ένας καλός αγώνας, διότι άνοιξε την αίσθηση ότι οι Τουρκοκύπροι που έρχονται από εδώ έχουν προστασία. Ήταν σαν μια όρατη ομάδα, όπως είναι η Κίσα τώρα, ας πούμε. Εντάξει, εμείς είμαστε μια πρωτοβουλία, σαν αναρχική δεν μπορούμε να κάνουμε οργάνωση. Δηλαδή, κάνουμε μια πρωτοβουλία για κάθε θέμα και κλείαμε το μαχαζί, δεν είναι παρακάτω. Αφού εμείς κάνουμε στο ίδιο στόχο, στο ίδιο στέκιν κλπ. Αξίζει να πούμε για να δούμε και τις φράξεις της αριστεράς, ότι τότε είχαμε και μια έντονη, τέλος πάντων μεταξύ μας. Στην Κύπρο, εγώ θεωρώ ότι είναι καλό, διαφωνούμε, δεν τσακωνόμαστε. Ενώ δώσει το χώρο. Τέλος πάντων, η διαφωνία ήταν η εξής. Η εργατική δημοκρατία υποστήριζε ότι έπρεπε να αναφερθούμε στην Κύπρο σαν Νότια Κύπρο. Και η θέση μας, εμάς του Λεμεσανούς, ήταν ότι έπρεπε να επιμένουμε στη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Κυπρίων πολιτών, με τη λογική ότι το δικοινοτικό σύνταγμα προστατεύει τους Τουρκοκύπριους κλπ. Απλώς αναφέρω το για να δείτε και τις συζητήσεις που υπήρχαν στον χώρο τότε κλπ. Καθώς πλησιάζουμε το 2000, συμβαίνει μια μεταφράση. Καταρχήν δημιουργούνται και άλλες ομάδες. Μια άλλη ομάδα είναι αρχηγός στη Λευκοσία κλπ. Αλλά ο κύριος άξονας πλέον πάει στο δικοινοτικό. Η διαφορά που έκαμε η παρέμβαση της Χρυσαλίδας είναι ότι για πρώτη φορά δεν είναι κυπριακή συνείδηση, όχι σαν πολιτική, σαν πολιτιστική συνείδηση. Και μη εθνική, με τα μοντέρνα να το πούμε κοινωνιολογικά. Δηλαδή είπαν ότι κύριοι είμαστε Κυπραίοι. Δεν θέλουμε να γίνουμε έθνος σαν εσάς, Θεός φυλάξει. Δεν θέλουμε να μες τα κοπελούκια μας να υποχρεωθούν να μαθαίνουν ότι είναι Κυπραίοι, όπως εσείς έχετε ανάγκη να διδάσκετε τον κόσμο ότι είναι Έλληνας ή Τούρκος. Αλλά οφείλετε να μας σεβαστείτε, διότι μας συγκεκριμίζαμε. Εμείς απλώς τη γλώσσα παθαίνουν και μάλλον εθελοντικά, ας πούμε. Λοιπόν, άρα τούτον ήταν μια καινοτομία που τους ετάραξε τα νεύρα, διότι είναι προηγούμενη θέση της Κυπριακής συνείδησης. Ότι είμαστε Έλληνες, αλλά δεχόμαστε την Κυπριακή Δημοκρατία, την έχουν αποδεχτεί ο Λάζαρος Μαύρος. Ο Λάζαρος Μαύρος λέει ότι δέχεται την τώρα. Τότε δέχεται την και ο προδρόμου τότε. Α? Μπράβο, και άμε έρχομαι. Μετά έχουμε μια κομφική κίνηση. Σαν κοινωνιολόγος και σαν αναρχικός, αλλά εν κοινωνιολόγος που το λέω, διότι άλλοι σύντροφοι μπορεί να διαφωνούν μαζί μου. Σεβαστό. Το πρώτο μου κείμενο το έγραψα, το δεν αφιερώνεται στον Μακάριο και στους ήρωες της Ιόγκα. Ο Μακάριο εγώ συμπαθώ τον τελικά. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Θεωρώ ότι ο Μακάριος και η Αβυζού και η Αφροδίτη στερκάζουν απόλυτα. Λοιπόν, το έχω γράψει, δεν πάει να είναι ξεκάθαρο το θέμα. Λοιπόν, συμπαθώ τον εννοώ, δεν έχουμε την πολιτική κριτική, δεν υπάρχει θέμα να πούμε. Άρα, η δεκαετία του 64-74 υπήρχε μια μαύρη περίοδο για τους Τουρκοκύπριους. Είναι αντίστοιχη, ναι, της εμπειρίας των Ναζί για τους Τουρκοκύπριους. Είναι εσχρόν να το λαλούν, να το λαλούν πιο φορέ για την μαλακία με την Ένωση. Την 1η Απρίλη, κάνουν γιορτές και λαλείς του, το ιστορικό γεγονός να το πεις. Φυσικά να το πεις, γιατί να μην το πεις. Αλλά να το κάνει και Παναγύρι θέμα. Όμως οι Ιθαγενείς δεν ξεγείρονται, ενώ την Αφρική θα κόψαν και ξυλώνουν τα αγάλματα των απεικιοκρατών. Παρ' όλο εγώ θα έρθει μια μέρα που θα ξυλώσουμε αυτές τις επιγραφές της ντροπής, οδός Γεωργίου Γρήβα Διγενή. Έναν τάφο να του κάνω, αν θέλει ο Θεός. Α, έχουμε εντά, είμαστε μια ανεκτική κοινωνία με αυτήν την έννοια. Λοιπόν, άρα, εκείνην την περίοδο οι Κύπροι αγωνιστήκαν και εγώ θεωρώ στην ευρύτερη έννοια των Κυπρίων. Τι? Όχι ρε φίλε. Φίλος μου ο Μάριος μου έδωσε την περιγραφή την οποία χρησιμοποιώ με αξίσου σοβαρού γιαστιού συνήθως πάντα. Δηλαδή, του Κρυσίου, του Προδότη, έτσι τώρα αποκαλείται. Λοιπόν, έβαλε εμπειριάσουν για επόμενο άνθρωπο στην πατρίδα του. Έθελε να επέλεξε την Ελλάδα. Είμαστε διεθνιστές σε αυτό το πράγμα. Ο καθένας καλεί τον τόπο μπορεί να λιώσει. Χαρά αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, αλλά θεωρώ ότι σε κάποια φάση συγχωρά τους Ρούς. Αλλά τώρα δούμε, μαλακά δεν μπορώ να συγχωρεί με τις συνθήκες. Λοιπόν, 64-74, παρά το ότι τράβησαν οι Τουρκοκύπροι, συμβήκαν δύο πράγματα. Οι Ελληνοκύπροι οριμάσαν και υπερασπιστήκαν ως όφυλαν την ανεξαρτησία. Και δεύτερον, αγωνιστήκαμε έστω και χωρίς σημεία. Και λέτε, Μακαρίου ήταν η σημεία μας. Τι είναι η πραγματικότητα, άμα το δείτε κοινωνιολογικά, τη δημοκρατία. Απέναντι στη δημοκρατία είχαμε μία οργάνωση άκρας δεξιάς, η οποία χρηματοδοτείται και εξοπλίζεται από ένα ξένο κράτος στην ελληνική κυβέρνηση, και στην Κύπρο υπήρχε διαδική εξουσία. Δεν υπήρχε νόμιμη εξουσία. Ο Μακάριος ήταν λαοφιλής, μπλα μπλα μπλα, αλλά δεν έλεγχε την αστυνομία, δεν έλεγχε το στρατό, δεν έλεγχε την εκπαίδευση. Εξήκωσε το κράτος. Άμα είσαι κοινωνιολόγος, δεν ελέγχεις το στρατό, δεν ελέγχεις το μηχανισμό βίας, τι ελέγχεις δηλαδή. Λοιπόν, αλλά ενώ οι Ελληνοκύπροι έκαναν το κοινό των ιστορικών καθήκων και μετά προέκυψαν το 1974, οι Τουρκοκύπροι ήρθαν στη στιγμή να γράψουν ιστορία το 2000. Χρησιμοποιώντα μια άλλη συγκυρία, εμείς το χρησιμοποιήσαμε το ψυχρό πόλεμο, οι Τουρκοκύπροι χρησιμοποιούσαν την ένταξη στην Ευρώπη κλπ. Και έγιναν η πρωτοπορία που άλλαξαν τα δεδομένα στην Κύπρο. Η μεγάλη επαναστατική στιγμή, εγώ πιστεύω, ήταν το 2003 όταν ανοίξαν τα δοφράγματα. Ανοίξαν τα μεσίλια βάσανα και τα μύτια αρκέσαν να πάμε σαν τους τουρίστες, και υπήρχε και η φοβερή εικόνα των ανθρώπων που στέκονταν και πιέναν παντέ και λαλούσταν γαμιέστε. Ό,τι θέλετε πέτε, θα πάω να το δω τούτον το ρημάδι που δεν πρέπει να ξεχνώ. Ή τουλάχιστον να το δω μια φορά και κάνει. Θα ξοφλήσω. Να μην υπέφτουν πόμπες που πάνω. Φοβερή στιγμή. Η δεύτερη ήταν που απορρίψαμε το πρώτο κούρεμα. Λοιπόν, άλλο κύριο. Άρα με τούτη την έννοια ανή. Ήδη ο φίλος μου ο Κωστής όμως, επειδή θέλει να κόψουμε την κουβέντα και εγώ πρέπει να κόψω λίγο. Προετοίμασε τούτη τη φάση με το εξυπαρχής που ήταν η συνέχεια του εντός των τυχών. Δηλαδή το εντός των τυχών ήταν το πρώτο περιοδικό του χώρου. Εντάξει, έφτιανε το τρένο, αλλά το τρένο ήταν το underground και μάλιστα ο Κωστής έφτιανε το ευθεία σε αντένα του, μόλις το είδε. Δηλαδή. Λοιπόν, το εντός των τυχών εκωδικοποίησε και έκφρασε την πρώτη ιστορική μορφή της άκρας αριστεράς. Δημοσίευσε το μανιφέστο του Τροσκιστικού Κόμματος, τα πρώτα κείμενα του Κομμουνιστικού Κόμματος, δηλαδή ξαφνικά δημιουργήθηκε μια βιβλιογραφία. Άρα ένα από τα καθήκοντα του εξωθεσμικού χώρου είναι όχι απλώς να φτιάξει την ιστορία, να προσφέρει στην υπόλοιπη κοινωνία τις λέξεις που της λείπουν. Αυτή είναι η άποψή του. Λοιπόν, τσάμε, το εξυπαρχής προετοίμασε την ποδά αποδοχή του 2003-2004. Το 2004 ένα κερδίσαμε, δεν ήταν εκπληκτικό. Ανήκω σε αυτούς που βλέποντας πώς συμπεριφέρθηκε ο πολίτης μετά, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι καλά που χάσαμε με έτσι συμμάχους. Αλλά εθώ συζήτησα. Άποψη μου, ρε παιδιά. Εγώ θεωρώ ότι εκείνη τη στιγμή ανοίξαμε ένα ρήγμα το 2003 και υπήρχαν ήδη οι δυναμικές για να αρκέψουν να επανενώνουν την Κύπρο. Τα μικρά βήματα που έγιναν και από το χώρο της Λεμεσού και τα πολύ πιο μεγάλα που έγιναν από το χώρο της Λευκωσίας δημιουργήσαν, και σήμερα εγώ νιώθω, αν και είμαι Λεμεσανός, ότι η Λευκωσία είναι μία πόλη που λειτουργά δικοινοτικά. Για να σας πω την άλλη άποψη. Το ότι οι φασίστες, οι ακροδεξοί, οι απορριπτικοί, αυτοί, εμπαμποτζοί, δίκαιο. Γιατί να παίρνουν. Να μην παίρνουν. Και με δική τους επιλογή. Να μην τους απαγορεύσω. Ό,τι θέλει ο καθένας, ρε παιδιά. Το δίκαιο δίκαιο. Άμα λυθεί, έτσι καλύτερο. Δαμέ θεωρώ ότι που για μέσα εκεί ο χώρος έχει διαχυθεί πλέον και έχει γίνει έντονος, διότι πλέον έχουμε τη θεσμική αριστερά, ο Ακέλποδα και από εκεί μια σειρά των μεγάλων και μετά μια σειρά μικρά κόμματα, από εκεί έχουμε ένα κίνημα που είναι ηγεμονικό και άρα είναι η πρωτοπορία αυτή τη στιγμή. Αλλά επίσης ποδά έχουμε δημιουργήσει έναν άλλο μοντέλο που είναι ο εξωθεσμικός χώρος που δεν λειτουργά ακριβώς σαν κόμματα, συγκροτήσεις κλπ. Το οποίο είναι ενδιαφέροντο. Θα να πεις, ωραία, άρα οι αφηγήσεις ποιες είναι. Οι αφηγήσεις είναι δύο. Ο εξωθεσμικός χώρος της αριστεράς, αν τον πάρουμε από το 25 ή αν τον πάρουμε της νέας αριστεράς του 68-77, η μία του γραμμή είναι ότι θα υπάρξει ελπίδα για να περάσουμε παρακάτω ιστορικά, εάν ενωθεί η Κύπρος, ενωθεί η εργατική τάξη, ενωθούν τα ιστορικά του υποκείμενα. Η δεύτερη είναι ότι ο αγώνας για λύση του Κυπριακού εμπεριέχει μέσα του και τη διεκδίκηση αξιοπρέπειας.
Αυτή τώρα δεν είναι η έννοια της αξιοπρέπειας. Είναι έννοια ταυτότητα σε μια εποχή όπου η ταυτότητα είναι απαραίτητη για τους ανθρώπους. Δηλαδή, τον το πράγμα είναι και λαλό το με την έννοια ότι ο κόσμος νιώθει το. Αν δεν το πει, αν δεν το πει, κι άλλοι που νιώθουν Έλληνα, μια χαρά! Τι ωραίο πράγμα να λέει ότι Έλληνα, και να μην νιώθει την ανάγκη να με κάνει εμένα και Έλληνα επίση. Γιατί, μια χαρά! Να είναι Έλληνα, να μένει Έλληνα, εγώ κάνω να μένει Έλληνα. Γιατί να του θέλω να γίνουν να μένει Έλληνα, να είναι Έλληνα. Α θέλω να φέρω και Πορτογάλου. Το θέμα είναι να αναγνωριστεί ο εσωτερικό πλουραλισμό. Αυτή είναι η επανάσταση που κάνουν οι Τουρκοκύπροι. Γι' αυτό ήταν σχρόν και το πράγμα. Την ιστορική λοιπόν αφήγηση νομίζω ότι η ανεξαρτησία είναι θέμα αξιοπρέπειας και ότι αν είναι η κυρίαρχη αφήγηση, η ανεξαρτησία μας είναι ζήτημα αξιοπρέπειας, το οποίο επίσης είναι γεωπολιτική σοφία. Γι' αυτόν και η αριστερά το υποστήριζε. Σκεφτείτε το τούτο. Η αριστερά υποστήριζε έναν είδος ανεξαρτησίας ανάμεσα στα διάφορα μπλοκ που τη δεκαετία του 40 και πιο γλύωρα. Δηλαδή, κοινοί που είχαν πάει σχολείο, μπορούσαν να καταλάβουν και άλλοι που πήγαν πανεπιστήμιο να πιστεύουν στον Μαρμαρμένο Βασιλιά. Είναι μια μορφή ιστορική συνείδηση του. Γιατί να μπορούν οι φτωχοί να το καταλάβουν και άλλοι να μην το καταλαβαίνουν. Άρα, με την έννοια, έχει και η αξιοπρέπεια την ιστορική τη σημασία. Το δεύτερο είναι η απάντηση στον εθνικισμό, είναι ότι η κυπριακή ταυτότητα εμπεριέχει μέσα τη τον πλουραλισμό. Δεν είναι μονιστική. Δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι μας. Δεν μπορούμε γιατί είμαστε σύνορο, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι μας. Οι άλλοι ζουν σε μια φαντασίωση, να μα τη δείτε, νομίζουν ότι κατοικούν νότια του Παρισιού, να κοβόρια του Λονδίνου κλπ. Δεν καταλάβουν ότι είμαστε δαμέ. Και στην Κύπρο δεν υπήρξαν ποτέ μια κοινότητα. Πάντα είσαι διαφορετικούς. Άρα με την έννοια, νομίζω ότι ο εξωθεσμικός χώρος που λειτουργά και λίγο σαν ιστορική πρωτοπορία, ανοίγοντας δρόμους κλπ. Έχει θέσει στο τραπέζι μια μορφή κυπριακής συνείδησης που ενισχύει την πολιτική και διεκδικά ότι είναι μια μορφή αξιοπρέπειας και ακαδημαϊκά ιστορικής συνείδησης. Όσον αφορά τα δικαιωτικά κινήματα, βάλιτα, δηλαδή το πλαίσιο να το δούμε, είναι ένα πλαίσιο το οποίο έχει να κάνει με τα νέα κοινωνικά κινήματα. Έχει να κάνει με την αναγνώριση της πολλαπλότητας και της διαφορετικότητας. Και νομίζω ότι ο φίλος μου ο Κλήτος, η Μαρία και ο Πολιτής πάντων, το οικολογικό πλαίσιο το οποίο μπαίνει την τελευταία δεκαετία, αφού το παρακολουθώ τέλος πάντων, σαν συμμετέχον ή σαν δεύτερη ανάγκη κλπ., δημιουργά για πρώτη φορά και την κατανόηση ότι αυτή η διεκδίκηση της κυπριακότητας σαν αξιοπρέπειας του χώρου που εμπεριέχει την πολλαπλότητα είναι και μέρος ενός πραγματικού ριζοσπαστικού οικολογικού λόγου και οπτικής. Είπα τα ρε φίλε. Ευχαριστώ και τον κύριο.